διαμένει και για να το ασφαλίσει η νεύρα τριγύρω του βράχτη. Για το βάστημα των σταυριδιών έσκαψε και έκανε λιγό πατητήρι. Έκτισε και πύργο για να μένουν οι καλλιεργητές και οι φύλακες. Το αβέλητο αυτό το ο καλός οικοδεσπότης, αφού το ετοίμασε, το εμπιστεύτηκε σε μερικούς γεωργούς και αυτός έφυγε και πήγε σε άλλη χώρα. Όταν πλησίασε ο καιρός της συγκομιδής, έστειλε τους δούλους του να παραλάβουν από τους γεωργούς τους καρπούς του αβέλιου. Αλλά οι γεωργοί, άνθρωποι κακοί, πήραν τους δούλους του οικοδεσπότη και άλλον τον έδιραν, άλλον τον σκότωσαν και άλλον τον λιθοβόλησαν. Λυπήθηκε πολύ ο Κύριος του αβελιού. Παρόλα αυτά, έστειλε άλλους δούλους περισσότερους από τους πρώτους. Αλλά οι γεωργοί συμπεριφέρθηκαν και προς αυτούς κατά τον ίδιο τρόπο. Τέλος έστειλε στους γεωργούς τον ιόν του με τη σκέψη ότι θα τον τραπούν και θα τον σεβαστούν. Οι γεωργοί όμως όταν είδαν το παιδί του Κυρίου τους, είπαν μεταξύ τους, «Αυτός θα κληρονομήσει το αμέλι. Ελάτε λοιπόν να τον φωνεύσουμε και να πάρουμε εμείς την κληρονομιά του». Αυτό το τρομερό έγκλημα σκέφτηκαν και το πραγματοποίησαν. Έπιασαν το γιο του οικοδεσπότη τους, τον έβγαλαν έξω από το αμπέλι και τον σκότωσαν. Ο Κύριος διακόπτει εδώ την παραβολή και στρέφεται προς τους άρχοντες του λαού, που ήταν και αυτοί εκεί και άκουγαν την παραβολή και τους ρωτάν. Όταν έρθει ο Κύριος του αμπελιού, τι είναι δίκαιο να κάνει στους γεωργούς εκείνους? Εκείνοι, επειδή ίσως δεν είχαν ακόμη αντιληφθεί το βαθύτερο νόημα της παραβολής, με προθυμία απάντησαν. Αφού ήταν τόσο κακή η γεωργία εκείνη, θα τους εξολοθρέψει με κακό θάνατο και το αμέλι θα το νηφιάσει σε άλλους καλούς γεωργούς που θα του δώσουν τους καρπούς στον καιρό τους. Δεν κατάλαβαν όταν έλεγαν αυτά ότι μόνοι τους διατύπωναν τη δίκαιη απόφαση του Θεού εναντίον τους, διότι στην παραβολή αυτή νοικοκύρης που φύτεψε αμπέλι είναι ο Θεός. Αμπέλι είναι το Ισραηλιτικό έθνος, το οποίο με θαυμαστούς τρόπους προστάτεψε ο Θεός και εμπιστεύτηκε την πνευματική του καλλιέργεια στους αρχιερείς και τους άρχοντες του λαού. Αλλά αυτοί δυστυχώς παραμέλησαν και αδιαφόρησαν για το έργο αυτό. Όταν μάλιστα ο Πανάγαθος Θεός έστειλε σε άλλους δούλους του προφήτες για να διαπιστώσουν την πίστη και την αρετή του περιούσιου λαού, οι άρχοντες του λαού τους κακοποίησαν και με διάφορους τρόπους τους φώνευσαν. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι όταν απέστειλε τον μονογενή Υιό του, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, οι άρχοντες του Ιουδαϊκού λαού τον έβγαλαν έξω από την Ιερουσαλήμ και τον σταύρωσαν. Στη συνέχεια έγινε ότι οι άρχοντες του λαού είχαν πει, διότι εκείνοι μεν αποδοκιμάστηκαν από τον Θεό και αντί για αυτούς αναδείχθηκαν οι Απόστολοι και οι Πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι καλλιεργούν πνευματικά το λαό του Θεού, τους πιστούς και ευσεβείς χριστιανούς. Με αυτόν τον τρόπο έγινε εκείνο που είπε στη συνέχεια της παραβολής ο Κύριος προς τους άρχοντες των Ιουδαίων. Δεν διαβάσατε ποτέ, τους είπε, την Παλαιά Διαθήκη, τι λένε οι ψαλμοί? Πράγματι είναι πολύ παραστατικά όσα ο προφητάνας Δαβίδ λέει στο ψαλμό. Ο λίθος, τον οποίο οι χτίστες παραμέρισαν ως ακατάλληλο, έγινε αγκονάρι και θεμέλιο όλης της οικοδομής. Τα λόγια αυτά αναφέρονται και ταιριάζουν στον Κύριο Ιησού, διότι αυτός τον οποίον αρνήθηκαν και θανάτωσαν οι Ιουδαίοι, έγινε κεφαλή και θεμέλιο και αρχηγός και της πνευματικής οικοδομής της Εκκλησίας. Με τον τρόπο αυτό, λόγω της απιστίας του Ιουδαϊκού έθνους προς τον Σωτήρα, έφυγε από αυτούς η βασιλεία και η ιδιαίτερη προστασία του Θεού
και δόθηκε στους χριστιανούς, οι οποίοι τώρα πλέον αποτελούν το ευλογημένο λαό του Θεού και πρέπει να δώσουν τους καρπούς, δηλαδή τα αγαθά έργα της πίστεως που δίκαιο ο Θεός περιμένει από εμάς. Σπουδαίο το δίδαγμα, αδελφοί. Ο Θεός με πολλούς και ποικίλους τρόπους μας καλλιεργεί για να παράγουμε έργα πίστεως και αγάπης, υπομονής και ελπίδας. Ας μην μοιάσουμε με το έθνος που τόσο πολύ αγάπησε και προστάτεψε ο Θεός. Αλλά δυστυχώς το αναπαρνήθηκε. Ας μένουμε πιστοί σε Αυτόν. Ας μελετούμε τον Άγιο Νόμο Του. Ας εφαρμόσουμε τις θείες εντολές Του. Θα μας ζητήσει κατά την ημέρα της κρίσεως να παρουσιάσουμε καρπούς ευσεβίας και αρετής. Εάν τώρα διαφορούμε, τι καρπούς θα παρουσιάσουμε τότε? Εργασία λοιπόν πνευματική, προσευχή, μετάνοια, εξομολόγηση, έργα αγάπης και δικαιοσύνης, θεία κοινωνία, για να μας αξιώσει ο Πανάγαθος Κύριος της επουρανίου βασιλείας. Αμήν. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι,